Ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ρέθυμνο, αν όχι ο μεγαλύτερος, αποδεικνύεται τελικά ο Μητροπολιτικός Δήμος του Νομού, ο οποίος έχει στην ιδιοκτησία του όχι 100, 200 ή 300 ακίνητα, αλλά 701 συνολικά. Η Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιήσει μελλοντικά όλα αυτά τα κίνητα, ξεκινά αυτή την περίοδο μια πιο συντονισμένη και επίσημη καταγραφή. Τα κίνητα του Δήμου Ρεθύμνης μετά την καλλικρατική συνένωση με άλλους τρεις δήμους είναι πάρα πολύ μεγάλη και σε αριθμό ακινήτων αλλά και σε μια διαβάθμιση εμπορικής και αν θέλετε περιβαλλοντικής αξίας, διότι δεν είναι όλα ωφέλιμη γη, υπάρχουν και δασωμένες εκτάσεις, υπάρχουν περιοχές που είναι προορισμένες για κτηνοτροφική χρήση. Μετά το πράσινο φως του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η δημιουργία ενός ψηφιακού παρατηρητηρίου της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτή η ψηφιακή βάση που θα δημιουργηθεί και που θα είναι προσβάσιμη σε όλους θα περιλαμβάνει ένα οικόπεδο, ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, τους όρους δόμησης, τις επιφάνειες των κτηρίων αλλά και στοιχεία για τη στατική τους επάρκεια. Μετά το ψηφιακό παρατηρητήριο να έχουμε και μια γεωχωρική διαδικτυακή πύλη από την οποία θα δουλούνται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν το κάθε ακίνητο και θα μπορούμε να εντοπίσουμε και θέματα που υπάρχουν και με το κτηματολόγιο και με το δασολόγιο. Βάσει των επίσημων στοιχείων της αρμόδιας υπηρεσίας, τα ακίνητα του Δήμου Ρεθύμνου είναι στη Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου 251, στη Δημοτική Ενότητα Λάπας 130, στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά 173 και στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου 147. Προφανώς οι Δήμοι δεν είναι managers, ούτε είναι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες και εξωτερικούς συνεργάτες που να μπορέσουν να μας δώσουν κατευθύνσεις ώστε αυτή η περιουσία να μην είναι νεκρή και να είναι το καλύτερο δυνατόν αξιοποιούμενη σε όφελος των πολιτών και φυσικά και του Ταμείου του Δήμου. Το επόμενο βήμα μετά την καταγραφή θα είναι η αξιοποίησή τους κατά τον καλύτερο και ωφέλιμο για το Δήμο τρόπο, όπως τονίζει στην Κρήτη TV ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης. Ενδεχομένως να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακίνητο, ενώ έξω από το σχέδιο πόλης και και γενικά από την πόλη και τις παραλίες, που να μπορεί να αξιοποιηθεί με ένα άλλο σύγχρονο τρόπο. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει ένας, ας πούμε, οικοδομικός συνεταιρισμός εκεί ή μπορεί να γίνει, να υπάρχει ενδιαφέρον για μια μεγάλη επένδυση από κάποιο όμιλο.